Καταρχαίο και γίνομαι και όταν, μου δίνει τη μαμά μου και όταν ας πούμε τρέχω πολύ. Αυτό το παθαίνουμε όταν είναι οι αρχές του καλοκαιριού, όταν μας μαλώνουμε και μας καθουκίζουμε, όταν ντροπιαζόμαστε. Εγώ αυτό το πράγμα το παθαίνω όταν κανένα γόρι μου λέει μισθό, όταν με μαλώνει κάποιος, όταν ο παπάς μου και η μαμά μου φιλιούνται. Εντάξει. Το παθαίνουν, βλέπεις, όταν χαμογελάνε, όταν τρέχουνε, κοκκινίζουνε, ναι. Και έχουμε πόσους βαθμούς έτσι για τον Κώστα. Να κοκκίνησα εγώ τώρα που έκανε 130. 90 βαθμοί λοιπόν για την πρώτη ομάδα και 130 για τη δεύτερη, ανακεφαλώνοντας λέει τώρα. Στη συνέχεια της εκπομπής έχουμε ατομικές ερωτήσεις. Μία για κάθε παίκτη. Κάθε σωστή απάντηση παίρνει 100 βαθμούς. Από εδώ και πέρα δεν θα βγαίνει η λέξη στην οθόνη σας, για να μπορείτε κι εσείς οι τηλεθεατές στο σπίτι να ψάχνετε να βρείτε τη λέξη την ώρα που θα βλέπετε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε από την πρώτη ομάδα και από τον πρώτο παίκτη. Μαρία, από σένα έχεις 100 βαθμούς εάν βρεις τη λέξη που θα μας περιγράψει ο Σπύρος Γιώκαρης, 9 χρόνια. Είναι ο ήλιος που ανατέλει στη Δύση ή μπορεί να είναι και ένα είδωλο που οι άνθρωποι το προσκυνάνε και έχει σχήμα ανάλογο με προσωπίδα, το φεγγάρι καμιά φορά. Μαρία, για να σε βοηθήσω, ο Σπυράκης είναι έξω από το θέμα. Δηλαδή, ναι, το κάπου το αγγίζει, αλλά είναι, γενικά είναι έξω από το θέμα. Κάπου παραπλανά. Σε ακούω. Παραπλάνησε και εσύ τον. Ο ήλιος που βγαίνει από τη Δύση και έχει είδωλο. Αντικατοπτρισμό. Με τεχνάσματα θα μπορούσες να το βρεις. Είναι το ειδήλιο. Κέρδισε τους 100 βαθμούς. Πώς είπες, Κώστα? Δεν τους κέρδισε τους 100 βαθμούς. Όχι, δεν τους κέρδισε, αφού δεν είπε το ειδήλιο. Είπα μήπως μπορεί με τεχνάσματα να βρει τη λέξη. Είπε είδωλο, λέω μήπως το βρει. Κώστα, λοιπόν, ερχόμαστε σε σένα. 100 βαθμοί, εάν βρεις τη λέξη που θα μας περιγράψει ο Σταύρος Φιλοσοφόπουλος, 9 χρονών. Εκεί πέρα μπαίνουν και. Τι? Ή βγαίνουν. Εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι αυστηροί και φοράνε μαύρα καπέλα και μαύρα γυαλιά. Εκεί πέρα πριν μπει σε ελέγχουνε. Στα παπούτσια, στα ρούχα, στα βρακιά και παντού άλλοτε. Μαύρα γυαλιά, μαύρα καπέλα και ελέγχουνε πολύ. Δεν αφήνουν τίποτα να περάσει. Στη Βουλή. Ελέγχει, δεν ελέγχουν. Ελέγχουν στη Βουλή. Φοράνε μαύρα καπέλα, μαύρα γυαλιά εκεί. Μπορεί να φοράνε. Δεν μπορώ να το βρω. Είναι το Θελωνείο. Λοιπόν, Νίτσα, συνεχίζουμε με σένα. 100 βαθμοί λοιπόν για εσένα, να βρεις τη λέξη που θα μας πει ο Γιάννης Λιάτσος, 7 χρόνια. Είναι κάτι σαν λουκουμά που το βρίσκουμε κάτω στη γη και μέσα στις σπηλιές, αλλά δεν το βρίσκουμε πάντα μέσα στις σπηλιές, το βρίσκουμε και μέσα σε άλλα πράγματα. Δηλαδή το βρίσκουμε μέσα στο χώμα, το βρίσκουμε μέσα στις... Δηλαδή είναι μέσα στο χώμα που είναι μια μέρα και τη γυαλίζουμε, ας πούμε, και είναι κάτι πολύ αστράκτερο. Μανιτάρι. Είναι ένας αστραφτερός λουκουμάς, έτσι μας είπε. Αστραφτερός λουκουμάς. Λουκουμάς. Πρέπει να είναι στρόγγυλο λουκουμένος. Μπορεί να είναι και... Έχει και άλλες γωνίες, να μην είναι μόνο στρόγγυλο. Κοχύλ. Όχι, επειδή καθυστερείς είναι το διαμάντι. Νίκο, και τελειώνουμε με σένα. 100 βαθμοί λοιπόν και για σένα. Θα σου έχουμε κερδίσει. Έτσι κι αλλιώ. Ναι, θα τελειώσει. Θα τελειώσει το παιχνίδι. Ναι, θα τελειώσει. Να μείνουμε και στο άλλο μέσα.
Λοιπόν, 100 βαθμοί, αν βρεις τη λέξη που θα μας περιγράψει η Ροδούλα Καγκελάρη 8 χρόνων. Αυτό το πράγμα είναι πολύ κακό για να το παθαίνει ή ένα ζώο ή ένας άνθρωπος ή ένα πουλί και οτιδήποτε. Και μπορούμε από αυτό να πάθουμε κάτι πάρα πολύ κακό και να χρειαστεί να πάμε στο νοσοκομείο για πάρα πολλούς μήνες. Παθαίνουμε πολλά κακά πράγματα από αυτό. Όχι αρρώστια, κάτι πόλη, ξέρω εγώ τι είμαστε. Η αρρώστια όχι. Τα αρρώστια είναι αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Είναι η μόλυνση. Κάποια. Εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Η πρώτη ομάδα συγκέντρωσε 90 βαθμούς, η δεύτερη 130. Η πρώτη ομάδα λοιπόν θα πάρει από ένα αγαλματάκι ένα μυστικό δώρο της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς Νίτσα και Νίκο θα κερδίσετε από ένα εκλεκτό δώρο που έχει διαλέξει η εκπομπή με πολύ επιμέλεια για σας. Εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Όσοι από εσάς τους τηλεθεατές θέλετε να λάβετε μέρος στο παιχνίδι μας, παρακαλώ να μας γράψετε στη διεύθυνση Τα Παιδεία Παίζει, ταχυδρομική θηρίδα 51-256, Αθήνα 14-510. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ως την άλλη Κυριακή, γεια σας.